Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι των Σκάντερτ. Είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης και για ακόμα μία φορά είμαι στο Μόναχο. Σήμερα είναι το επεισόδιο 2 του βίντεο της μετανάστευσης από Ελλάδα προς Μόναχο. Είχα κάνει άλλο ένα, αν δεν το έχετε δει τρέξτε στο κανάλι να το δείτε. Και σήμερα θα κάνω το δεύτερο κομμάτι. Γιατί τα έχω χωρίσει? Γιατί το πρώτο βίντεο είχε να κάνει με το πώς κάποιος όπως εγώ προετοιμάστηκε ή προετοιμάζεται για να έρθει στο Μόναχο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το κομμάτι του τι πρέπει να κάνει αφού έρθει. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να μιλάω για όλες τις περιπτώσεις ανθρώπων, καθώς ούτε τις έχω ζήσει ούτε μπορώ να τις ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πιάσω όλο το φάσμα αυτών που μετακομίζουν στο Μόναχο, αλλά μόνο για τη δική μου περίπτωση. Το πρώτο σημαντικό κομμάτι αφορά το πώς μπορεί κάποιος να φέρει τα πράγματά του μαζί του. Οι περιπτώσεις που γνωρίζω εγώ είναι δύο. Η πρώτη είναι μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, ένα δέμα περίπου της τάξης των 20 κιλών μπορεί να κοστίσει από 90 μέχρι 110 ευρώ. Ανάλογα βέβαια πάντα την προτεραιότητα που θέτετε εσείς για το πόσο γρήγορα θέλετε τα πράγματά σας αφού έρθετε εδώ. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τη μεταφορά των πραγμάτων σας μέσω ενός ιδιώτη μεταφορέα, δηλαδή με φορτηγό. Και αυτός περίπου κοστολογεί τα πράγματά σας 50 ευρώ ανά μία βαλίτσα σε αυτό το μέγεθος. Δεύτερο ερώτημα και κατ' εμέ το πιο σημαντικό, πού μπορεί κάποιος να μείνει? Οι επιλογές είναι οι εξής: είτε μπορεί να σε φιλοξενήσει κάποιο μέλος της οικογένειάς σου, είτε κάποιος γνωστός, είτε να πας να μείνεις σε ένα hostel, είτε σε κάποιο βεγγέ ίσως. Το βεγγέ τι είναι? Έχεις ένα δωμάτιο μέσα σε ένα κτίσμα και μοιράζεσαι με τους υπόλοιπους ένοικους το μπάνιο, την τουαλέτα και σε κάποιες περιπτώσεις και την κουζίνα. Μία ακόμα περίπτωση είναι και το ξενοδοχείο. Αν το λέει η τσέπη σας, εννοείται γιατί όχι. Η επόμενη περίπτωση είναι η δουλειά που έχετε βρει ερχόμενοι εδώ να σας παρέχει η ίδια σπίτι. Και η τελευταία, και δεν θα την πρότεινα, αλλά ξέρω ότι έχει συμβεί, δηλαδή το γνωρίζω καλά, είναι να βρείτε ένα Airbnb και μετά με τον ιδιοκτήτη να έρθετε σε συνεννόηση, αν σας συμπαθήσει ή αν τα βρείτε στα λεφτά, να κρατήσετε το σπίτι και να το νοικιάζετε από τότε που θα το νοικιάσετε και μετά. Αυτό με το Airbnb βέβαια είναι κάπως δύσκολο γιατί είναι αβέβαιο. Δεν ξέρεις ποτέ πόσο μπορεί να αρνηθεί ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να μην έχει τέτοιες βλέψεις για το διαμέρισμά του. Μπορεί να μην το συμφέρει κιόλας. Αλλά σίγουρα ξέρω ότι έχει συμβεί. Τι πρέπει να κάνω αφού βρήκα που θα μείνω? Θα πρέπει να δηλωθείτε στην πόλη του Μονάχου. Αυτό γίνεται μέσω της υπηρεσίας της KFAWER, δηλαδή της Crisis Waltungs Referat, η οποία έχει το κεντρικό της γραφείο, το κεντρικό της κτίριο, στην Πότσιστράσε, κοντά σχεδόν στο κέντρο του Μονάχου. Έχει όμως και άλλα γραφεία σε διάφορες περιοχές του Μονάχου, τα ονομαζόμενα Bürgerbüro, που είναι σε τα δικά μας ΚΕΠ. Για τη δική σας διευκόλυνση, εγώ συστήνω να κλείσετε ραντεβού, εκτός και αν θέλετε να πάτε στο κεντρικό κατάστημα, το οποίο κάποιες φορές δεν χρειάζεται ραντεβού. Το ραντεβού το κλείνετε μέσω της ιστοσελίδας München.de και περίπου η διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας κρατάει από 15 μέχρι 20 λεπτά. Τα έγγραφα που χρειάζεστε μαζί σας είναι το διαβατήριό σας ή την ταυτότητά σας, ένα bestätigung, μια δήλωση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ότι πλέον εσείς μένετε μέσα, και τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα. Ο υπεύθυνος της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίσμα στο οποίο μένετε ή ο Hausmeister που είναι ο γκουρού της πολυκατοικίας έρχονται, σας αλλάζουν τα ονόματα στα κουδούνια και στο γραμματοκιβώτιο και είστε έτοιμοι. Ποια είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να έχεις ένα σπίτι? Φυσικά να έχεις μια δουλειά η οποία θα πρέπει να είναι άνω των 4 ωρών ώστε να μην θεωρείται mini job. Τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε για δουλειά? Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση κατοικίας, γιατί χρειάζεται και ο εργοδότης για να σας αποσταλούν εκεί τα ΑΦΜΗ και κάθε μήνα στο τέλος του μήνα τα μισθολόγια σας από τη δουλειά, αλλά και να υπάρχει διαθέσιμος τραπεζικός λογαριασμός. Ποιες είναι οι επιλογές όσον αφορά την ασφάλιση? Αν έρθεις με οικογένεια και δουλεύει ο ένας από τα μέλη της οικογένειας, τότε αυτόματα όλη η οικογένεια μπορεί να ασφαλιστεί μέσω αυτού του εργαζόμενου μέλους της οικογένειας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η πιο κλασική, είναι η ΑΟΚΑ, η οποία είναι πιο κλασική λόγω του χαμηλού κόστους, αλλά και γιατί αν βρείτε μια δουλειά, η ασφάλισή σας σε αυτό το ταμείο γίνεται σχεδόν αυτόματα. Η τρίτη επιλογή είναι να βρείτε μια εταιρεία της αρεσκίας σας και το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες και σε αρκετά προσιτές τιμές.
πώς μπορείτε να βρείτε δουλειά. Μέσω της Arbeitsamt, η οποία είναι ο δικός μας ο ΑΕΔ. Για να σας βοηθήσει αυτή η υπηρεσία, θα πρέπει να εργάζεστε τουλάχιστον ένα χρόνο στο Μόναχο και μετά και κατόπιν αυτού του χρόνου να πάρετε τα χαρτιά σας και να πάτε σε αυτή την υπηρεσία, κατόπιν βέβαια ραντεβού, ώστε να σας βοηθήσουν να βρείτε δουλειά πάνω στον τομέα που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης μέσω κάποιων ιστοσελίδων, όπως του τυπικού του Stepstone. Θα χρειαστείτε επίσης να έχετε λογαριασμού στο Xing και στο LinkedIn. Μπορείτε επίσης να αφήνετε το βιογραφικό σε καταστήματα στην πόλη τα οποία θα σας ενδιαφέρει να δουλέψετε σε αυτά. Και επίσης για αυτούς που έχουν σπουδάσει κάτι, μπορείτε να στέλνετε και direct email στις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν. Τώρα θα σας πω για την περίπτωση που δεν ξέρετε τη γλώσσα, όπως ήμουνα εγώ όταν ήρθα εδώ. Πού μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα λοιπόν? Μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα μέσω δημόσιου γερμανικού σχολείου, το οποίο κάποιες φορές είναι δωρεάν, αλλά φτάνετε μέχρι το επίπεδο του Β1, μέσω ιδιωτικών γερμανικών φροντιστηρίων, το οποίο περίπου κοστίζει πάνω κάτω στα 400 ευρώ το μήνα, μέσω ελληνικών φροντιστηρίων, μέσω του YouTube και του Google με διαδικτυακά μαθήματα κτλ. Και για αυτόν τον τομέα σας έχω μερικά tips. Αν θέλετε να μιλάτε γερμανικά, μην περιμένετε να μιλήσετε σε λιγότερο από 5 μήνες. Επίσης, αν θέλετε η γλώσσα σας να πάρει μπρος που λέμε και να μπορείτε να εκφράζεστε, να μιλάτε όλα αυτά που μαθαίνετε κτλ, θα πρέπει να εξασκείτε καθημερινώς τη γλώσσα. Και άλλη μια συμβουλή την οποία δέχτηκα κι εγώ ερχόμενος εδώ πέρα κατά ρηπάς και σχεδόν κάθε μέρα, είναι ότι αν θέλετε να μιλήσετε γερμανικά, δεν πρέπει να κάνετε παρέα μονάχα με Έλληνες. Και αυτό το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Και τελευταίο ερώτημα που θα απαντήσουμε τώρα μαζί είναι πώς μπορείτε να βρείτε μόνοι σας σπίτι, χωρίς καμία βοήθεια. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω κάποιου μεσητικού γραφείου, το οποίο είναι πολύ κοστοφόρο. Δηλαδή, ο μεσίτης μπορεί να πάρει, για παράδειγμα, 2 με 3 χιλιάρικα για να σας βοηθήσει, συν το τριπλάσιο του ενοικίου που θα σας ζητήσουν ως καουτσιόν, δηλαδή ως εγγύηση. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος ήταν και αυτός με τον οποίο βρήκα το πρώτο μου σπίτι, ήταν μέσω γνωστού. Δηλαδή να ακούσετε από κάποιον ότι μετακομίζει, ότι φεύγει από την πόλη του Μονάχου, ότι γυρνάει πίσω και να πάρετε το σπίτι του. Μέσω εφαρμογών, όπως είναι το ImmoWelt ή το ImmoScout24, στο οποίο μπορείτε καθημερινώς να ψάχνετε, γιατί ανεβαίνουν αγγελίες καινούργιες καθημερινά και σίγουρα είναι περίπου σαν δημοπράτηση, δηλαδή ο πιο γρήγορος κερδίζει. Οπότε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων που μπαίνουν συνέχεια και τσεκάρουν αν έχουν ανέβει καινούργιες αγγελίες, αν υπάρχουν καινούργια διαθέσιμα σπίτια και προσπαθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κλείσουν ένα ραντεβού με τον ιδιοκτήτη, ώστε να κατοχυρώσουν εκείνοι πρώτοι το σπίτι. Και η τελευταία περίπτωση είναι μέσω εταιριών, οι οποίες εταιρείες διαχειρίζονται οικοδομικά τετράγωνα ή πολυκατοικίες και μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες σας σε email σε αυτές τις εταιρείες και ανάλογα αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις να σας στείλουν πίσω email ότι ναι, μπορείτε να πάτε να δείτε το διαμέρισμα και αν τα βρείτε να πάρετε εσείς το διαμέρισμα. Και τώρα θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, έτσι όπως εγώ τα έχω βιώσει και που μπορεί να καλύπτει ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να βλέπουν αυτό το βίντεο ή να θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Εγώ αρχικά γερμανικά όταν ήρθα στην Γερμανία δεν μιλούσα σχεδόν καθόλου, ήξερα πολύ λίγα. Εγώ πήγα στην LMU. Είναι ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου του Μονάχου, το οποίο είναι για μετανάστες και που σε βοηθάνε να μάθεις τη γλώσσα. Αυτό μου κόστισε περίπου 800 ευρώ το δίμηνο, το οποίο έχει να κάνει και ένα δίμηνο, κρατούσε και το level της γλώσσας. Έμαθα εκεί, έκατσα εκεί περίπου 8 μήνες. Και μετά βγήκα με το χαρτί του B2. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι μιλάω σαν να έχω B2, γιατί στα τέλη ήταν καθημερινά και προς τα τέλη μαζί με τη δουλειά που είχα ήμουνα λίγο κουρασμένος και δεν διάβαζα τόσο. Ωστόσο ήμουνα σε ένα καλό επίπεδο, αλλά δεν είχα τη χρήση. Πολύ σημαντικό. Και ίσως και πιο σημαντικό από το διάβασμα και από το να πηγαίνετε σε ένα φροντιστήριο. Ξέρω έναν άνθρωπο εδώ στο Μόναχο, πολύ καλό φίλο, ο οποίος είχε κάνει μέχρι B1, αλλά επειδή είχε καθημερινό στη χρήση, μιλούσε πολύ καλύτερα από μένα που είχα κάνει μεγαλύτερο level τη γλώσσα. Πώς βρήκα εγώ το σπίτι αυτό? Ο αδερφός μου ζούσε εδώ πέρα, στο σπίτι που θα δείτε σε ένα άλλο βίντεο. Ο αδερφός μου ζούσε εδώ πέρα, πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα, οπότε το σπίτι το πήρα εγώ. Ήρθαμε πρώτα σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Του είπαμε ότι θα το πάρω εγώ, δέχτηκε αμέσως, γιατί από τον αδερφό μου ήταν πολύ ευχαριστημένος, οπότε πίστηκε ότι θα είναι και από μένα. Πήγαμε
κατόπιν ραντεβού στην υπηρεσία του Kafa Aware. Κάναμε εκεί τη διαδικασία. Όντως διήρκησε 15 με 20 λεπτά, δηλαδή αυτό σας το λέω από εμπειρία. Έκανε, ο αδερφός μου ξεδηλώθηκε από το διαμέρισμα και γενικά από την πόλη του Μονάχου. Εγώ δηλώθηκα στο διαμέρισμα ταυτόχρονα και ότι πλέον το διαμέρισμα ανήκει σε μένα. Η υπηρεσία αυτή έχει ενημερώσει εδώ το housemaster της πολυκατοικίας, ώστε να μου αλλάξει το κουδούνι, γιατί έγραφε Δημήτριος Ζαχαράκης. Το κουδούνι, ας πούμε, το χαρτί, ας πούμε, που έχω στην πόρτα, γράφει Ζαχαράκης, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξει και κάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζετε είναι ότι συνήθως μέσα στο ενίκιο είναι και το καλοριφέρ και το ρεύμα, νομίζω και το νερό. Και το μόνο που έρχεται ξεχωριστά είναι ένα δίμηνο η κρατική τηλεόραση που την πληρώνουμε κανονικά. Για τέλος, θέλω να σας πω το πιο σημαντικό. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σας καλύψω όλους. Όμως, μετά και από εμπειρία ενός φίλου που τον έχω γνωρίσει στην Κύπρο, που μου στείλε ότι θέλει τη βοήθειά μου, ότι τον ενδιαφέρει να έρθει και να δει τα πράγματα κτλ. Μπορεί να μην σας καλύπτω, αλλά επειδή είμαι έτσι σαν άνθρωπος, είμαι διαθέσιμος σε προσωπική κουβέντα να σας βοηθήσω αν μπορώ και έχω τις γνώσεις. Δηλαδή, μην διστάσετε αν χρειαστεί να μου στείλετε ένα email, ένα μήνυμα σε κάποια από τα social media και να μπορέσω ίσως να το ψάξω κάποιο ερώτημά σας, ώστε να σας βοηθήσω και να σας λύσω κάποια απορία. Αυτά για αυτό το βίντεο. Θα γίνει μάλλον κι άλλο ένα τρίτο που θα σας πω γενικές πληροφορίες από την πόλη του Μονάχου. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φανεί πάνω απ' όλα χρήσιμο. Κάντε ένα like, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, ή ανοιχτά ή πριβέ, άμα θέλετε να μου στείλετε σε κάποια από τα social media private μήνυμα. Και εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.